Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκλέγουν το 116ο Κογκρέσο στην ιστορία τους. Και το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων ενδιάμεσων εκλογών είναι καθοριστικό για το πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες δυνάμεων στο αμερικανικό πολιτικό γίγνεσθε. Κοντά μας για να συζητήσουμε τον αντίκτυπο της συγκεκριμένης αναμέτρησης, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη χώρα μας, είναι ο διευθυντής της αγγλόφωνης έκδοσης της εφημερίδας Η Καθημερινή, κύριος Αθανάσιος Έλλης. Κύριε Έλλη, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν σε κλίμα άκρος πολιτικό και διχαστικό. Οι Δημοκρατικοί ανακτούν τον έλεγχο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τον έλεγχο στη Γερουσία. Τι σημαίνει αυτό για το πολιτικό μέλλον του Ντόναλντ Τραμπ? Νομίζω ότι η μεγάλη ήττα που πολλοί περίμεναν ή ήλπιζαν σε όλο τον κόσμο, αλλά και στο εσωτερικό της Αμερικής, του Αμερικανού Προέδρου, δεν πραγματοποιήθηκε. Έχουμε μια σαφή νίκη βέβαια στη Βουλή. Οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν την Γερουσία, αυξάνουν και την πλειοψηφία τους και αυτό σημαίνει πλέον ότι θα είναι πιο δυνατή η φωνή τους και μάλιστα κάποιοι από αυτούς που κέρδισαν στην Γερουσία είναι και πολιτικά προσκύμενοι, θα έλεγα, πιο στενοί φίλοι του Αμερικανού Προέδρου, άρα θα διευκολύνουν το έργο του στη Γερουσία. Φυσικά στη Βουλή είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό και πλέον οι Δημοκρατικοί έχουν μια ισχυρή φωνή. Το βέβαιο είναι ότι θα έχουμε μια διαιρεμένη εξουσία, κάτι που έχουμε δει και άλλες φορές, και σε κάθε περίπτωση ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι όσο ισχυρός ήταν στο παρελθόν. Το μήνυμα των εκλογών είναι αντιφατικό. Τι προοπτικές ανοίγονται σε αυτό το μετεκλογικό σενάριο θεσμικής υποχρεωτικής συνεργασίας μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών? Ανοίγει ενδεχομένως ο δρόμος για την καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ? Εδώ μπορώ να πω ξεκάθαρα όχι. Σίγουρα οι Δημοκρατικοί θα εκμεταλλευτούν την πλειοψηφία τους στη Βουλή, θα θέσουν θέματα και θεσμικά όπως θα μπορούν, αλλά δεν δίνονται και με τους αριθμούς. Χρειάζονται τα 2/3 της Γερουσίας και τώρα έχουν λιγότερους εκπροσώπους στη Γερουσία για να προχωρήσουν σε μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή την καθαίρεση ενός Αμερικανού Προέδρου. Υπό αυτή την έννοια θα έχουμε διαιρεσμένη εξουσία, η χώρα είναι διχασμένη, αλλά θεσμικά δεν θα φτάσουμε στο σημείο της καθαίρεσης, νομίζω. Φυσικά μένει να φανεί αν στα επόμενα 2 χρόνια έχουμε αποκαλύψεις που μπορεί να ανατρέψουν τα πάντα. Αλλά λογικά όχι, θα έχουμε τη γνωστή αντιπαράθεση των 2 κομμάτων, με πολύ πιο ισχυρή φωνή των Δημοκρατικών από ό,τι στο παρελθόν, αλλά όχι στο βαθμό που θα τους επέτρεπε να προχωρήσουν σε μια διαδικασία καθαίρεσης. Οι εκλογές αυτές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αλλά και για τα εθνικά μας θέματα. Τι σηματοδοτεί η επανεκλογή του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντες στο Νιου Τζέρσι? Έχουμε μια νίκη, παραμονή του, επανεκλογή σωστά του κυρίου Μενέντες στο Νιου Τζέρσι με μεγάλη διαφορά, 53-54%, το οποίο σημαίνει ότι ο πιο ισχυρός φίλος της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και ως βουλευτής και ως γερουσιαστής θα είναι εκεί, θα είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων και άρα τόσο σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με την βόρειο γειτονά μας και γενικότερα το ρόλο μας στα Βαλκάνια, αλλά και τη σχέση μας με την Τουρκία και το Κυπριακό, ο κύριος Μενέντες, όπως το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, θα είναι, δεν θέλω να πω η φωνή της Ελλάδας, αλλά θα είναι σίγουρα η φωνή που θα προωθεί τα συμφέροντά μας, θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Αθήνα και τη Λευκοσία και υπό αυτή την έννοια είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Την ίδια ώρα, να πούμε βέβαια ότι ο ελληνισμός είναι μια καλή, θα έλεγα, μέρα για τον ελληνισμό, με την έννοια ότι στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουμε όχι μόνο την επανεκλογή τριών, δηλαδή του Γκάς Μπιλιράκη, του Τζον Σαρμπάνη και της Ντίνα Τάιτους, που τους είχαμε, αλλά παραμένουν στη Βουλή και αυτό είναι χρήσιμο, αλλά έχουμε την εκλογή 2 ακόμη, του Κρις Πάπας και του Γουόλς, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής, παρότι το όνομά του δεν θυμίζει η Ελλάδα. Έτσι, αντί για 3, έχουμε 5 βουλευτές ελληνικής καταγωγής. Είχαμε πολλά χρόνια να έχουμε ένα τέτοιο σκηνικό και άρα νομίζω λογικά θα πρέπει να περιμένουμε μια πιο ισχυρή φωνή της Ελλάδας στη Βουλή. Και επαναλαμβάνω, κυρίως η παρουσία του Μενέντες, γιατί σε κάποια φάση ανησυχήσαμε, για να είμαι ειλικρινής, διότι η διαφορά άρχισε να μικραίνει επικίνδυνα. Τελικά η παρουσία του, η συνεχιζόμενη παρουσία του στη Γερουσία, αλλά και οι 5 βουλευτές μας, οι ελληνοαμερικανοί βουλευτές στο Κογκρέσο, δίνουν στην Ελλάδα και την Κύπρο μια πολύ πιο ισχυρή φωνή από ό,τι είχε στην προηγούμενη διετία. Κύριε Έλλη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας στο Euronews. Εγώ ευχαριστώ.